Όταν μόλις πρόκειψε η κρίση, μέσα σε 24 ώρες στην Ελλάδα εξαφανίστηκαν τα χρηματοκιβώτια. Και υπήρχαν δύο αποθήκες χρηματοκιβωτιών που άφησαν και την επόμενη μέρα. Πήγαν να πάρουν τα χρήματα από τις τράπεζες, να τα βάλουν στο σπίτι, να έχουν τον κίνδυνο να τους πάρει χαπάρι κάποιος, να τους σκοτώσει κιόλας. Δηλαδή είμαστε ένας λαός με πολλές ιδιομορφίες. Αυτή είναι η φόβη της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, το κράτος αυτό, όταν βάζει κάποια χρήματα, θέλει να κερδίσει. Θα μου πείτε σιγά τα 500 εκατομμύρια που θα κερδίσει από το 5% τα 5 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ που θα βάλει για να γίνει μέτοχος. Το βάζει και γίνεται μέτοχος όμως, για να έχει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Να ελέγχει αν η τράπεζα κάνει καλά τη δουλειά της. Βάζει τα 18 εκατομμύρια, εκεί θα φτάσει, δισεκατομμύρια, ομόλογα. Αλλά από την άλλη πλευρά σου λέει για δύο λόγους. Για ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για σταγαστικά δάνεια. Όχι για άλλο λόγο. Εγώ ξέρω ότι θα ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Λέω ότι έχουμε ελληνικό δαιμόνιο. Κάθε νόμος που βγάζεις, δίπλα κάποιος ανοίγει ένα παραθυράκι. Και θα απαντήσω και γι' αυτό, γιατί ένα πρόβλημα που απασχολεί πολύ τον Έλληνα, και πιστεύω αν λυθεί το πρόβλημα αυτό δεν θα έχει πρόβλημα η Ελλάδα, είναι η ακρίβεια. Εγώ θα πω και την αλήθεια. Σε μια συνεδρίαση που είχαμε, και το έκλεψα γιατί το πίστευα, άκουσα από έναν δήμαρχο έμπορο της Χαλκιδικής, τον Γιάννη τον Γιωργαλά. Μου λέει, κόψτε τα τιμολόγια των εκπτώσεων. Καμία έκπτωση. Έγινε νόμος του κράτους. Όμως ο επιχειρηματίας βρήκε παραθυράκι. Σου λέει, περνάω την έκπτωση στο τιμολόγιο, αλλά πώς την περνάω. Δηλαδή, τι παίρνω, γιαούρτια από τη δίκτυα γαλακτοβιομηχανία. Πόσο μου το χρέος στο γιαούρτι, λέω, π.χ. ενδεικτικά, 1 ευρώ. Ναι, αλλά δίνω και 40% δωρεάν. Η τιμή δεν είναι, βάζουμε μέσα και τα 40 δωρεάν να πούμε τόσο και να το διαρρέσουμε το 100. Τι λέει ο έμπορος, εγώ πληρώνω τα 60 γιαούρτια, 60 ευρώ, μου αναλογεί αυτό το κέρδος, το προσθέτω. Οπότε τι κάνουμε, δηλαδή εσχροκυδάει ο έμπορος, ο μεγάλος έμπορος. Η πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, δεν ξέρω αν το ακούσετε στην τηλεόραση, γιατί δεν είστε άμελοι ευθυνών. Με τα αυτιά μου άκουσα τα μεγάλα κανάλια, ενώ το Υπουργείο επίσημα έριξε 1.300.000 ευρώ πρόστιμα σε τρεις μεγάλες εταιρείες. Στα Καρφού Μαρινόπουλος, στο Βερόπουλο και στον Όμιλο Ατλάντικ. Έπεσαν πρόστιμα 3 εκατομμυρίων σε γνωστές επώνυμες εταιρείες χωρίς όνομα. Γιατί κύριε χωρίς όνομα. Πέσε το όνομα για να το καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, μ' αργήσαν αυτοί οι νόμοι. Δεν είναι συμφωνία κυρίων. Είναι νόμος του κράτους, στα 41 μέτρα. Και το κατάστημα αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Γλυφάδα, ο Καρφούρ Μαρινόπουλος, θα κλείσει. Διότι αν δεν δώσει εντός αυτής της προθεσμίας το έλλειο πρόσωπο, είναι λουκέτο. Αν θέλει ο κ. Μαρινόπουλος, θα το κλείσει. Κάποια στιγμή πρέπει να λέμε σκληρές αλήθειες. Άρα, όχι μόνο για αυτούς τους λόγους που σου προείπα, φίλε Πέτρο, αλλά και για πολλούς άλλους, το ρευστό βήμα προβληματίζει. Το έδωσε, όπως θα επιστρέφουν κάποιοι πυρόκληθοι που παίρνουν τα 3.000, αλλά παίρνουν από μία οικογένεια και για το ίδιο πράγμα 3 και 4 άνθρωποι. Δεν είμαστε Σουηδοί, είμαστε Βαλκάνια.
Μουσικά Σαββατόβραδα στην Τιβή Χαλκιδική. Χάριν Εφωνίας. Η νέα εκπομπή σας κρατά συντροφιά κάθε Σάββατο στις 10. Ανθρώπε δυστυχισμένε, πάρ' τα αποφάση καημένε. Καλεσμένοι συνθέτες και αγαπημένοι τραγουδιστές. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι το λαϊκό τραγούδι οφείλει πάρα πολλά στο Μανώλη το Χιώτη. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Σίδερο, λαμαρίνα, εγγυημένες λύσεις για τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Κεσίδης Κωνσταντίνος, επεξεργασία λαμαρίνας. Από 0,50 μέχρι 35 χιλιοστά. Από 0,50 μέχρι χιλιοστά, σε μήκος 6 μέτρων, λούκια. Κοπή για τσάκα. Κοπή με λέιζερ. Παντογράφος πλάσμα. Στράντζα, ψαλίδι, ραουλιέρα, κύλινδρος. Υλικά για περιφράξεις, πάσαλι και πλέγματα. Εμπορία μορφοσωλήνων και κυλοδοκών διαφόρων διαστάσεων. Θα μας βρείτε στη Χαλκιδική, στο δεύτερο χιλιόμετρο. Καλλικράτειας Αγίου Παύλου και περιοχή Βατσινιά Πηλέας στη Θεσσαλονίκη. Κεσίδης Κωνσταντίνος. Η σωστή επιλογή. Ιδιωτικό κτέο Χαλκιδικής των αδελφών Ματζίνου Μουστάκα στα Νέα Μουδανιά. Παρέχει εδώ και 3 χρόνια υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Πλήρης τεχνικός έλεγχος του οχήματος σε 30 λεπτά χωρίς καθυστέρηση. Με νέες μειωμένες τιμές είναι πλέον το φθηνότερο κτέο της Ελλάδας. Δωρεάν επανέλεγχος χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στο παράβολο καθυστέρησης. Ενημερώνει τον πελάτη τηλεφωνικά για τον επόμενο έλεγχο του οχήματός του κάθε 2 χρόνια. Τώρα κάθε μήνα κληρώνει δώρα αξίας άνω των 1.000 ευρώ. Ιδιωτικό κτέο Χαλκιδικής στα Νέα Μουδανιά. 500 μέτρα από τα φανάρια του Πολύγυρο, αριστερά. Το δικό σας κτέο. Μη μένετε στα παλιά. Εξελιχθείτε με τον έτοιμο Sovac Naos. Γρήγορα και καθαρά, λία επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο στο μισό χρόνο. Επιλέξτε την πρωτοπόρο εταιρεία Knauf και εφαρμόστε τους έτοιμους σοβάδες. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις προϊόντων των εμπορικών συνεργατών της Knauf και εκπαιδευμένα συνεργεία. Εύκολα. Γρήγορα. Οικονομικά. Διάβλος Group Τυπογραφείο. Αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δείτε τις ιδέες σας να γίνονται πραγματικότητα και να αποκτήσετε το έντυπο που αντιπροσωπεύει τις ανάγκες σας. Το εμπορικό και το δημιουργικό τμήμα της εταιρείας μας θα σας προτείνουν που ταιριάζει στο προφίλ σας. Η παραγωγή θα φροντίσει να έχετε στα χέρια σας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χωρίς καθυστερήσεις. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Γιατί δουλεύουμε σε μια κάθετη μονάδα παραγωγής με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και οδηγώ την εμπειρία μας και την αγάπη μας για το καλύτερο. Γι' αυτό οι πελάτες μας κερδίζουν την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Διάβλος Group. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά. Διάβλος Group. Creative Design Solutions. Promotion Strategy Group. Γνωρίστε μας και θα συμφωνήσετε στο λόγο της τιμής μας. Στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου, οι αφήκονό μου δίνουν το δυναμικό παρόν. Ένα νέο πολυκατάστημα 2.500 τετραγωνικών μέτρων προστίθεται στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ και κάνει τη διαφορά. Τρεις όροφοι, χιλιάδες προϊόντα, προσφορές όλο το χρόνο περιμένουν εσάς. Οικονόμου, μέλος του ομίλου Atlantic, με δίκτυο διανομής σε όλη τη Χαλκιδική. Η Χονδρική Λιανική. Οικονόμου, πρώτο χιλιόμετρο, νέο Μαρμαρά Πόρτο Καράς. Το Cash and Carry που σε κάνει να χαμογελάς. Για λίγες ακόμα μέρες δηλώνουμε την ακίνητη περιουσία μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Επισκεφτείτε τώρα το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Καλέστε στο 1015 και ενημερωθείτε για την ηλεκτρονική υποβολή ή την αποστολή της δήλωσής σας μέσω ταχυδρομείου. Το Εθνικό Κτηματολόγιο γίνεται πραγματικότητα. Υπεχοδέ. Χαλκιδική, ο δικός μας τόπος. Πόλος έλξης για εκατομμύρια ανθρώπους. Υγιός παράδεισος. Δική μας ευθύνη είναι να διατηρήσουμε το περιβάλλον και τον τόπο μας αναλύωτα. Τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής. Με τα μάτια στην ανάπτυξη του μέλλοντος. Όταν η δημιουργικότητα βρίσκει έκφραση μέσα από τα πιο πολύτιμα υλικά, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι τεζόρο. Αγάπη, συντροφικότητα, στοργή, τα συναισθήματα πολλά. Τα κοσμήματα για να τα εκδηλώσετε ακόμη.